Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρεστε οι εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε όλοι όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά και εκείνοι που προτρέπουν τους άλλους να παρακολουθούν κάποια τέτοια εκπομπή που έχει ψυχοφελή χαρακτήρα, ας είναι χαρούμενοι και ευλογημένοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια επιστολή που υπάρχει μέσα στην Καινή μας Διαθήκη που λέγεται Επιστολή του Ιωάννου. Είναι πριν από την Αποκάλυψη και πριν την επιστολή του Ιούδα. Όχι του Ιούδα του Ισκαριώτη, αλλά του άλλου Ιούδα. Λοιπόν, 3η Ιωάννου Επιστολή. Στίχη 1-8. Πού απευθύνεται? Πρεσβύτερος Γαΐο το αγαπητό, όν εγώ αγαπώ εν αληθεία. Αγαπητέ περί πάντων, εύχομαι σε ευωδούστε και υγιένην, καθώς ευωδούτε σου η ψυχή. Εχάριν λίαν, γάρ λίαν, ερχομένων αδελφών και μαρτυρούντος μου τη αληθεία, καθώς εσύ εν αληθεία περιπατείς. Σιγά σιγά θα το πάμε, να δούμε τι μηνύματα μπορεί να βγάλουμε από την Τρίτη προς τον Γάιο Επιστολή του Αγίου Ιωάννου, του Ευαγγελιστού, του αγαπημένου μαθητού του Χριστού μας. Είμαστε λοιπόν στην αρχή ενός κεφαλαίου που αρχίζει με ένα χαιρετισμό προς ένα πρεσβύτερο, αγαπητό του, αγαπητό λέει, τον οποίον αγαπώ εν αληθεία. Ασφαλώς, ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, όπως τον λέμε, ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν, τον οποίον τιμούμε πάρα πολύ και υπάρχουν πολλοί ναοί του Ευαγγελιστού Ιωάννου στο χώρο τον ελλαδικό, μας στέλνει λοιπόν μια επιστολή. Πώς θα πρέπει να αισθανθούμε, αγαπητοί φίλοι, αν μας στείλει κάποια επιστολή ένας μεγάλος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σωστός, σοφός, άγιος? Κι όμως, αν σκεφτείτε, το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά επιστολές που στέλνει προς τους χριστιανούς, δηλαδή προς εμάς, με ήττα, σε εμάς, ο Λόγος του Θεού. Επιστολές που τις γράφει το Άγιο Πνεύμα, διαχειρός Αποστόλων. Λέει ότι περπατάει στην αλήθεια ο Γάιος, ο πρεσβύτερος. Και δεν έχω μεγαλύτερη χαρά, λέει παρακάτω ο Ιωάννης, για να ακούω τα δικά μου παιδιά, τα τέκνα, να περπατούν εν αληθεία. Αυτή λοιπόν η προσωπική επιστολή που στέλνεται στο Γάιο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια αιώνια παρακαταθήκη, γιατί έχει μια θέση μέσα σε όλους τους αιώνες, αφού διαβάζεται μέσα στην Αγία Γραφή από κάθε πιστό. Και ο κάθε πιστός, αγαπητοί φίλοι, είναι και αυτός ένας Γάιος. Και αυτός ο μαθητής της αγάπης στέλνει την προσωπική αυτή επιστολή. Είδατε την έκφρασή του? Δεν είναι ένας συνηθισμένος τρόπος, θα λέγαμε, επιστολικής φιλολογίας. Αλλά έχει κάτι βαθύτερο, έχει δικά της χαρακτηριστικά η επιστολή αυτή. Παρόλο του ότι γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκφράζει τον αποστολικό τύπο της εκφράσεως των Αποστόλων. Ο πρεσβύτερος Γάιος, τον οποίον εγώ αγαπώ εν αληθεία, λέει, πρεσβύτερος, ο πρεσβύτερος γράφω την επιστολή αυτή προς τον Γάιο τον αγαπητό. Εγώ δηλαδή, ο οποίος είμαι ένας μεγάλος στην ηλικία άνθρωπος, του στέλνω λοιπόν αυτά τα μηνύματα. Βλέπουμε λοιπόν μια εξαιρετικά τρυφερή σχέση ανάμεσα στο μαθητή του Χριστού, το μαθητή της αγάπης τον Ιωάννη και τον καινούριο μαθητή του,
στην εκκλησία πια τον Γάιο. Αν προσέξουμε, θα δούμε ότι ο Άγιος Ιωάννης πάντοτε έχει τη λέξη εναληθεία μέσα και τέκνα αγαπητάν Κυρίω αρχίζει σε άλλες επιστολές, παιδιά μου δηλαδή, πατρικά αισθάνεται την πατρικότητα και την δροσιά μιας βαθιάς οικειότητος. Αγαπητέ, με τη σημασία του όρου, περιπάντων λέει, περιπάντων ευχομέση ευωδούσε. Σου εύχομαι δηλαδή αληθινά να ευτυχείς και να υγιένεις, καθώς πηγαίνουν όλα καλά και προοδεύει η ψυχή σου. Ευωδούτε λέει η ψυχή σου. Ευωδούτε. Είναι λέξεις οι οποίες έχουν βάρος στην ελληνική γλώσσα και έχουμε πει και άλλες φορές ότι η μόνη γλώσσα που ήταν κατάλληλη για να γραφούν τα Ευαγγέλια είναι η πλούσια ελληνική γλώσσα. Σου εύχομαι λοιπόν λέει να ευωδούσε σε όλα τα πράγματα. Κατά λέξη ευωδούμε θα πει καλοδρομίζω. Έχω καλό δρόμο, καλή στράτα που λέγανε οι παλιοί. Αλλά μεταφορικά σημαίνει να κάνεις καλές πράξεις και όλα να σου πηγαίνουν καλά και να είσαι ευτυχής. Σε όλα λοιπόν τα πράγματα εύχομαι να πηγαίνεις καλά. Ποια είναι λοιπόν όμως αυτά τα πράγματα που υπονοεί εδώ ο Άγιος μας? Εννοεί πως όλες τις πράξεις του ανθρώπου αυτού του Γαΐου να έχουν την ευλογία του Θεού, να έχουν την ευλογία του Χριστού. Όπως το βλέπουμε λοιπόν και στην Παλαιά Διαθήκη, μιλάνε για τον άνθρωπο της Χάριτος και στην Καινή Διαθήκη μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα του Θεού. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι έχουν την ευλογία του Θεού ευωδούνται πνευματικά και ευτυχούν. Δυστυχώς εμείς όταν λέμε να ευτυχείς έχουμε συνδέσει την ευτυχία με τον πλούτο. Δηλαδή αν έχει κανείς λεφτά, αυτό συμβαίνει να του προσφέρει ευτυχία. Κι όμως δεν είναι έτσι. Κάθε άνθρωπος έχει στη ζωή του τις δοκιμασίες του, τις αρρώστιες, τις δυσκολίες, ο εκ του περιβάλλοντος του, αλλά παρόλα αυτά, όταν έχει τη χάρη του Θεού, κανείς μπορεί να έχει χαρά και ευλογία. Ακόμα και οι Άγιοι και οι μάρτυρες οι οποίοι πήγαιναν στο μαρτύριο, είχαν μια χαρά, μια ευλογία επάνω τους, διότι αισθανόντουσαν τη χάρη του Θεού. Πόσοι από τους Αγίους δεν έψαλαν και τραγουδούσαν την τελευταία στιγμή που πήγαιναν στους δήμιους τους. Αυτό λοιπόν είναι ευλογία Θεού και δύναμη εξύψου στην οποία λαμβάνει ο άνθρωπος ο οποίος είναι πιστός πραγματικά στο Θεό. Διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μην συναντήσει θλίψη και πόνο στη ζωή του. Αλλά έχοντας όμως την ευλογία του Θεού, η κατάσταση μετριάζεται και δεν είναι τόσο φοβερή όσο στον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμιά ελπίδα στη ζωή του. Και ο πόνος είναι πιο φρικτός όταν προέρχεται από τους δικούς μας ανθρώπους. Θυμόσαστε τον Ιωσήφ, τον οποίον τον πούλησαν τα αδέρφια του στην έρημο. Κι όμως, ο Ιωσήφ όταν έφτασε στην έρημο πουλημένος από τα αδέρφια του, στον Πετεφρή και έκατσε στο σπίτι του άρχοντα αυτού, του είπε ο Πετεφρής ότι παιδί μου, από τον καιρό, από την ημέρα που ήρθες εδώ στο σπίτι αυτό, δεν ξέρω, όλα πηγαίνουν καλά. Τα αγαθά μου, ευωδώνεται λέει το σπιτικό μου. Είσαι ευλογημένος άνθρωπος, του είπε ο Πετεφρής. Έχεις την ευλογία επάνω σου του Θεού που πιστεύεις. Αλλά κι άλλοι πέρασαν τα δεινά, πολλά δεινά, μέσα στη φυλακή. Έπεσε και ο Ιωσήφ στη φυλακή. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, όπως τον λέμε. Ο γιος του Ιακώβ. Αλλά και εκεί πέρα λέει τον εβάλανε σαν επιτηρητή μέσα στην επειδή τον είδαν ότι είναι καλός, καλοπροαίρετος, έξυπνος, δηλαδή άνθρωπος ευλογημένος, άνθρωπος χαριτωμένος με χάρες από το Θεό. Όπως ο Άγγελος είπε, χαίρεοι και χαριτωμένοι, αυτοί που έχεις χάρες. Χαριτώνει λοιπόν και το Γάιο εδώ ο Θεός
Και του λέει ο Ιωάννης ότι σου εύχομαι αγαπητέ για όλα να ευωδούσε, σε όλα να έχεις καλή έκβαση και να είσαι υγιής. Τώρα, η υγεία οπωσδήποτε είναι ένα αγαθό. Κανείς δεν το αρνείται ότι είναι αγαθό. Αλλά και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός το δίνει μόνο σε όσους αγαπά, διότι πολλές φορές το αφαιρεί εκεί που κάποτε αγαπάει πάρα πολύ. Και το βλέπουμε, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός, ο Χριστός δεν αγαπούσε τον Απόστολο Παύλο. Τον είχε εκλεκτόν σκεύος. Σκεύος εκλογής μου είπε στον Ανανία. Όταν του είπε ο Ανανίας ότι τον εφοβάμαι αυτόν τον Παύλο, λέει, γιατί είναι λύκος και κυνηγάει τα πρόβατα της πείμνης σου, του είπε είναι σκεύλος εκλογής. Είναι δηλαδή χαριτωμένος άνθρωπος από μένα ο Παύλος. Η υγεία λοιπόν είναι, αγαπητοί μου αδερφοί, ένα αγαθό που το δίνει ο Θεός όπου θέλει και όπου κρίνει ότι είναι συμφέρον για τον άνθρωπο. Συμφέρον. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό το πράγμα, να το σκεφτεί κανείς. Γιατί σε μερικές περιπτώσεις συμφέρει τον άνθρωπο να περάσει μια μικρή αρρώστια για να ξαναδεί τα πράγματα από την αρχή, να δει πόσο φθαρτός και επίγειος είναι αυτός ο βίος και να ζητήσει άλλα πράγματα τα οποία ανώτερα από αυτή τη ζωή, όπως είναι η ψυχή του ανθρώπου, η σχέση με τον Θεό και η μέλουσα αποκατάσταση και σωτηρία. Εδώ γράφει κάτι πάρα πολύ ωραίο. «Καθώς ευωδούτε σου η ψυχή, εύχομαι σε ευωδούστε, καθώς υγιένην και υγιένην, καθώς ευωδούτε εσύ η ψυχή». Επομένως, είναι ένα δεδομένο για τον Γάιο ότι η ψυχή του ευωδούτε. Και το παίρνει αυτό ο Απόστολος Ιωάννης ως μέτρο για να δημιουργήσει κάποια άλλα πράγματα. Όπως λοιπόν λέει, ευωδούται η ψυχή σου, έτσι να ευωδοθούν και όλα τα άλλα έργα σου. Μέγα λοιπόν πράγμα είναι η υγεία της ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα η υγεία της ψυχής. Βέβαια και η υγεία του σώματος είναι αγαθό μεγάλο, αλλά ακόμα μεγαλύτερο αγαθό είναι η υγεία της ψυχής. Αν βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είχε διαφορετικό μέλος, ένα πόδι πιο κοντό από το άλλο, θα βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει ευθεία, αλλά κουτσένει. Η ψυχή έχει τη νόηση, το συναίσθημα και τη βούληση. Αυτά όμως τα πράγματα, όπως και στο σώμα, πρέπει να είναι αρτιμελή. Γιατί αν δεν είναι αρτιμελή, τότε υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος πνευματικά να χωλαίνει, να κουτσένει δηλαδή κατά το πνεύμα. Παραδείγματος χάρη, κάποιοι άνθρωποι τρέχουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους, αλλά δεν τους κόβει το μυαλό και πέφτουν από τη μία γκάφα στην άλλη γκάφα και έτσι έρχονται σε σύγκρουση με τους ανθρώπους τους οποίους πάνε να βοηθήσουν. Δεν είναι δηλαδή ικανοί, διότι η νόησή τους κάπου χάνει, κάπου κουτσένει κλπ. Βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους, αλλά συμβαίνει να μην βρίσκουν τον κατάλληλο τρόπο να τον βοηθήσουν. Ή εκεί που πάνε να κάνουν ένα σωστό πνευματικά και χριστιανικά έργο, στη μέση του έργου αυτού να εγκαταλείπουν τον σκοπό τους ή να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα, να εκνευρίζουν τους ανθρώπους και συνήθως αυτό κάνουμε. Δημιουργούμε ένα είδος αυθεντίας στη συζήτησή μας και λέμε αυτό πρέπει να το κάνεις έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και ο άνθρωπος αντί για να αισθάνεται έτσι ότι τα λόγια αυτά έχουν μια ανωτερότητα και ένα συμφέρον ψυχικό, πεισμώνει επειδή ο τρόπος ο οποίος εμείς συζητούμε για τα θέματα αυτά δεν είναι ο πρέπον. Ας θυμηθούμε πώς μίλησε ο Κύριος στους διαφόρους ανθρώπους που συνάντησε για να τους φέρει προς Αυτόν. Είδατε πώς μίλησε στη Σαμαρίτιδα. Από τα υλικά πράγματα μετεφέρθη στα πνευματικά. Της είπε για το νερό δηλαδή. Και μετά παρομοίωσε το νερό με το πνεύμα και της λέει
δώσε μου να πιω λίγο νερό από αυτό που αντλείς. Και όταν του είπε αυτή, πώς εσύ ένας Ισραηλίτης ζητάς από μένα μια γυναίκα Σαμαρίτιδα να πιείς, εκείνος της είπε, δώσε μου από αυτό το νερό. Δεν πήγε στη διένεξη δηλαδή για να δημιουργήσει αντιπάθεια και να της πει, εμείς οι Ιουδαίοι είμαστε καλύτεροι από εσάς. Εσείς οι Σαμαρίτες δεν ξέρετε τι σας γίνεται κλπ. Όπως θα κάναμε εμείς αυτή την περίπτωση, θα παίρναμε δηλαδή αμέσως μια επιθετική στάση απέναντι στον άνθρωπο. Αλλά ο Κύριος τι κάνει? Ο Κύριος κάνει το εξής. Παραμερίζει το γεγονός αυτό και της λέει, εάν μου δώσεις να πιω από αυτό το νερό, εγώ θα σου δώσω από το νερό το οποίο πίνεις και ξεδιψάς για πάντα. Εννοούσε βέβαια το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι και εμείς με έξυπνο τρόπο πρέπει να αντιπαρερχόμεθα στους ανθρώπους που θέλουμε να συμβουλεύσουμε τις διαφορές και τις εχθρότητες μεταξύ μας. Και από τα υλικά πράγματα να τους περνάμε μετά στα πνευματικά πράγματα, τα οποία έχουν και μεγαλύτερη αξία. Και παρακάτω, όταν η γυναίκα άκουσε αυτό, του είπε, δώσε μου λοιπόν από αυτό το νερό το δικό σου. Και ο Χριστός της είπε, θα σου δώσω αν πας να φέρεις τον άντρα σου εδώ. Και αυτή κατέβασε το κεφάλι και είπε ότι δεν έχω άντρα, λέει. Κατέβασε το κεφάλι της και της είπε ο Χριστός ότι πράγματι είχες 5 άνδρες, οι οποίοι δεν ήταν άνδρες σου, δεν τους παντρεύτηκες δηλαδή, και με αυτόν που ζεις τώρα δεν είναι δικό σου άνδρας, δηλαδή δεν έχεις παντρευτεί μαζί του. Και όταν τα άκουσε αυτά η Σαμαρίτιδα, και αυτή σαν έξυπνη γυναίκα, δεν θέλησε να απολογηθεί για τη ζωή της ή για οτιδήποτε άλλο, όπως θα κάναμε και εμείς αυτή την περίπτωση, να δικαιολογηθούμε. Παραδέχτηκε αυτά που της είπε ο Χριστός και είπε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Και τότε κατάλαβε ότι ήρθε η στιγμή, η κατάλληλη, ο Κύριος, ο πάνσοφος και πανταγνώστης, Κύριος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, στο πηγάδι εκεί της Σαμαρίτιδος, στο πηγάδι του Σιχάρ, στο πηγάδι του Ιακώβ. Και της είπε το εξής, ότι είπε, μάλλον η Σαμαρίτιδα απάντησε και είπε, Κύριε, λέει, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Και βρήκε εκεί την ευκαιρία ο Χριστός να της πει ότι, λέει, και εμείς περιμένουμε, λέει, το Μεσσία, λέει η Σαμαρίτιδα. Έχω ασχοληθεί, δηλαδή, θέλει να πει, με το θέμα του Μεσσία η Σαμαρίτιδα, και όταν έρθει αυτός θα μας διδάξει τα πάντα, λέει. Τον περιμένουν σαν ένα προφήτη και οι Σαμαρίτες ακόμα, οι οποίοι τις θεωρούσαν ειδωλολάτρες και άπιστοι, οι Ιουδαίοι δεν τους συναναστρέφονταν. Και τότε ο Χριστός της είπε εκείνο που δεν είπε στους άλλους, στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, διότι δεν έπρεπε να το πει σε αυτούς, γιατί θα άρχισε ο πόλεμος ευθύς εξ αρχής και είχε 3 χρόνια μπροστά του να γυρίσει όλα τα μέρη εκείνα που ήθελε ο Κύριος να ολοκληρώσει το έργο του. Δεν είχε έρθει ο κατάλληλος χρόνος δηλαδή για να το πει στους Φαρισαίους. Το είπε όμως η Σαμαρίτιδα. Γιατί το είπε η Σαμαρίτιδα? Διότι η Σαμαρίτιδα δεν θα του έκανε κακό. Δεν κυνηγούσαν οι Σαμαρίτες εκείνους που λέγανε ότι είναι άνθρωποι του Θεού, αλλά οι Ιουδαίοι τους κυνηγούσαν απεινώς, διότι υπήρχε νόμος που έπρεπε να λιθοβοληθούν, λέει, αν ήταν ψευδοπροφήτες. Γι' αυτό ο Χριστός προφυλάχθηκε όσο μπορούσε από τους Φαρισαίους και τους Γραμματείς, που στο τέλος βέβαια δεν απέφυγε τη σταύρωσή του, αλλά και τον εφώνευσαν. Αλλά εκείνη τη στιγμή της αποκαλύπτει ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας που μιλάω μαζί σου. Με αυτά τα λέω για να δώσουμε να καταλάβουμε ότι, η ευόδοση των σκέψεών μας, γιατί είπαμε ευωδούται ο άνθρωπος σε όλα τα πεδία της δράσεώς του, στη σκέψη του, στην εκφορά του λόγου του, στην προσπάθειά του, στην αγαθότητα της καρδιάς του να βοηθήσει τους άλλους και ούτω καθεξής. Να λοιπόν πως χρειάζεται πολλές φορές να μελετάμε τον τρόπο και να ξέρουμε ότι πρέπει να συγκεντρώνουμε τη βούληση, τον ψυχισμό μας, την καρδιά μας και το νου μας, να τα φέρνουμε μαζί όλα, ώστε να βρίσκονται σε μια αρμονική σχέση μεταξύ τους. Να είναι ισοσκελή τρίγωνα δηλαδή, να είναι μια αρμονική κατάσταση ψυχής. Γιατί βλέπουμε και άλλους, ιδίως αιρετικούς, οι οποίοι αρχίζουν και φωνάζουν και χτυπάνε και το Ευαγγέλιο, όλη τη δύναμη ρίχνουν πάνω στο Ευαγγέλιο λέγοντας ότι αυτός είναι ο λόγος του Θεού κλπ. Και δημιουργούν μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Αλλά η ψυχή πρέπει να είναι διακριτική, η ψυχή του ανθρώπου, για να ευωδούνται και η ψυχή και το έργο που εξέρχεται σαν αποτέλεσμα.
πρέπει η ψυχή να είναι δεκτική των επιδράσεων του καλού και αποτρεπτική προς τις επιδράσεις του κακού. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά, να ξέρει ο άνθρωπος τι ευωδούται, τι είναι καλό για την ψυχή του και τι είναι κακό και ολέθριο. Και να μην είναι άκριτος και να μην νομίζει ότι περνούντας μέσα από τις λάσπες δεν θα σλερωθεί. Γιατί βλέπω μερικούς και λένε, βλέπω λέει κάτι παλιό έργα στην τηλεόραση κλπ, αλλά δεν τα κοιτάω έτσι με αυτά, δεν μου κάνουν τίποτα. Λάθος είναι αυτό. Γιατί η ψυχική υγεία θέλει μεγάλη περιφρούρηση. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα έχουμε έξαρση των ψυχικών νοσημάτων, διότι ο αληθινά υγιής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει το πνεύμα του Θεού. Αυτός είναι ο υγιέστερος των ανθρώπων. Αυτός είναι ο υγιής ψυχικά άνθρωπος. Διότι, να προσέξουμε, γιατί αγαπητοί φίλοι και ακροατέ και Χριστόδελφοι, η ψυχή αρρωσταίνει, είναι πιο ευαίσθητη από το σώμα. Θέλει ιδιαίτερη επιμέλεια η ψυχή για να μην αρρωστήσει. Αυτό λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ και γι' αυτό και ο Απόστολος εδώ μιλάει για ευόδοση της ψυχής, για καλή στράτα της ψυχής του. Να ακολουθήσει δηλαδή το σωστό δρόμο η ψυχή, το δρόμο του Θεού. Διότι μέτρο πραγματικά της υγείας του ανθρώπου είναι η υγεία της ψυχής και όχι του σώματος. Και να δούμε πιο κάτω τώρα τι μας λέει. «Εχάριν γαρ λίαν ερχομένων αδερφών και μαρτυρίντων σου τη αληθεία, καθώς εσύ εν αληθεία περιπατείς». Βλέπουμε πόσες φορές ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιωάννης, ο Απόστολος της Αγάπης, μιλάει τώρα εδώ για την αλήθεια. Εν αληθεία λέει περιπατείς. Στην Έφεσο που έμενε ο Γάιος, από την τοπική εκκλησία που ακούστηκε για πρώτη φορά η επιστολή αυτή τη τρίτη του Ιωάννου, πληροφορούσαν τον Ιωάννη όπου και αν βρίσκονταν ότι αυτά τα άτομα της εκκλησίας διαφέρουν από τους άλλους και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και έχουμε μια έξωθεν καλή μαρτυρία. Και τώρα να πούμε δύο πράγματα για το τι λέγουν οι άνθρωποι για μας, για την έξωθεν μαρτυρία. Δεν υπάρχει σχεδόν άνθρωπος ο οποίος να μην θέλει μια καλή φήμη. Και δυσφορεί πάρα πολύ ο άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει ή αισθάνεται ή του λένε ότι έχει πολύ κακή φήμη. Και ο άνθρωπος με τα βδελιγμία σε αρνείται όταν ακούει ότι έχει κακή φήμη και προσπαθεί όπως να την βελτιώσει τη φήμη του. Γιατί και ο Απόστολος Παύλος λέει στους Θεσσαλονικείς όσα είναι εύφημα, όσα έχουν καλή φήμη, για να έχετε και εσείς λέει καλή φήμη. Και όχι από υπερηφάνεια ότι θέλουμε να έχουμε καλή φήμη, αλλά αυτό είναι μια μαρτυρία την οποία δίνουν οι πιστοί άνθρωποι. Και δεν θα κάνουμε προσπάθεια να έχουμε εμείς καλή φήμη. Θα προσπαθούμε να ζούμε πνευματική ζωή και θα κοιτάμε τι μαρτυρία έχουμε απέναντι στο Θεό. Δηλαδή, αν αρέσουμε πραγματικά στο Θεό. Διότι εάν η προσπάθειά μας είναι να αρέσουμε στους ανθρώπους, τότε έχουμε χάσει τον πνευματικό αγώνα και έχουμε ξεστρατήσει. Και εμείς προσέχουμε πάρα πολύ στη φήμη μας και δεν είναι ίδιο βέβαια των Αγίων να ζητάνε την τιμή εκ μέρους των ανθρώπων, αλλά είναι πάρα πολύ ανθρώπινο κανείς να μην μπορεί να αντέξει τη συκοφαντία, το ψέμα και την κακή φήμη. Εάν αγαπάμε το Θεό και ζούμε πνευματική ζωή, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχουμε και καλή φήμη ανάμεσα στους ανθρώπους. Και θα προσπορήσουμε και μια καλή μαρτυρία εκ μέρους των άλλων. Γι' αυτό και ο Ιωάννης λέει χαίρομαι δηλαδή, όταν έρχονται οι αδερφοί και μου λένε ότι εσύ πηγαίνεις καλά. Όταν μου λένε δηλαδή ότι εσύ εν αληθεία περιπατείς. Το ουσιαστικό αλήθεια, να έχουμε υπόψη μας αγαπητοί φίλοι, ότι ο Ιωάννης μέσα στην Αγία Γραφή και στην Αποκάλυψη και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο
το χρησιμοποιεί σαν ένα πρακτικό στοιχείο. Οι Έλληνες έλεγαν «λέγω την αλήθεια». Ο Εβραίος όμως τότε, και ειδικά ο Χριστιανός Εβραίος, έλεγε «ποιώ την αλήθεια». Κάνω την αλήθεια δηλαδή. Πραγματοποιώ δηλαδή την αλήθεια. Όχι τόσο πολύ όπως την έλεγαν οι Έλληνες της εποχής, οι Χριστιανοί, «λέγω την αλήθεια», όπως λέει και στο δικαστήριο κανείς, «σας λέω την αλήθεια» και πολλές φορές το πει και ο Κύριος, «σας λέω την αλήθεια». Αλλά υπήρχε και η έκφραση «πράττω την αλήθεια». Και θα το μεταφράσουμε εμείς, «πράττω αληθινά πράγματα». Ζω δηλαδή όχι ψεύτικα, αλλά μέσα στην αλήθεια του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν ψεύτικη ζωή, υποκριτική ζωή. Άλλο κάνουν, άλλο λένε και άλλο πιστεύουν. Αλλά πολιτεύομαι εν αληθεία, όπως μας λέει και ο Άγιος εδώ, περιπατήσει εν αληθεία, είναι η πνευματική ζωή, την οποία ζωή αυτή της αληθείας τη δίνει ο αληθής, ο αληθινός, ο ένας, η αλήθεια, δηλαδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο οποίος δίνει την αληθινή και πραγματική ζωή. Όπως είπαμε προηγουμένως και για τη Σαμαρίτιδα, θα σου δώσω, λέει, το νερό που ξεδιψάει για πάντα. Αυτή είναι η αληθινή ζωή, η πνευματική ζωή, η εν αγίω πνεύματι ζωή. Άρα, είναι ωραίο πράγμα να είναι κανείς ένας τύπος αληθινού χριστιανού που πράττει την αλήθεια και όχι μόνο τι λέει. Γιατί ο Κύριος τι είπε? Ο ποιήσας και διδάξας. Ο ποιήσας και διδάξας σημαίνει αυτός που κάνει πρώτα αυτά που θα πει και μετά τα λέει. Δηλαδή κάνει ελεημοσύνη και μετά κάνει κήρυγμα περί ελεημοσύνης. Διότι τι να το κάνουμε αν δεν κάνουμε ελεημοσύνη, αλλά συνεχώς μέρα και νύχτα μιλάμε για την ελεημοσύνη. Τι είναι αυτό, δεν είναι μια διχασμένη προσωπικότητα? Ζητάει από το ακροατήριό του ένας κάποιος ή ένας φίλος από κάποιους άλλους φίλους του να κάνουν ελεημοσύνη και τους λέει ωραίο πράγμα η ελεημοσύνη και ο ίδιος δεν κάνει. Επομένως, ή το ίδιο με την νηστεία. Η νηστεία ξεκαθαρίζει το μυαλό, δίνει υγεία στο σώμα κλπ. Αλλά εγώ δεν κάνω νηστεία. Τότε, γιατί να σε ακούσουμε, αφού δεν εφαρμόζεις αυτό το πράγμα που λες ότι είναι αληθινό? Θα μας αποδείξεις ότι είναι αληθινό αν το εφαρμόζεις στον εαυτό σου. Λέμε για ένα φαγητό. Το χοιρινό μεσέλινο είναι ωραίο φαΐ, αλλά εγώ δεν το τρώω. Δεν έχει νόημα. Είναι ωραίο, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει. Είναι μια διχασμένη κατάσταση. Αλλά και οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν τη στιγμή που τους λες κάτι να το επικυρώνεις με την πράξη σου. Να είσαι έτοιμος να το κάνεις. Λέει πρέπει να κάνουμε ομολογία του Χριστό. Κάνεις ομολογία του Χριστό. Όταν μια παρέα είναι εκτός θέματος και σε ειρωνευτούνε και σου πούνε πιστεύεις εσύ στον Χριστό, τι θα κάνεις? Θα κάνεις περιστροφές και θα πεις ναι, όχι, βέβαια, καλά, διότι, αλλά, ή θα πεις βεβαίως και πιστεύω στον Χριστό? Και πώς θα τολμήσεις μετά, αν δεν το πεις αυτό, να λες ότι πρέπει να κάνουμε ομολογία για τον Χριστό? Άμα ντρέπεσαι, άμα φοβάσαι, άμα οτιδήποτε, δεν ομολογείς τον Χριστό, πώς λες στους άλλους ότι πρέπει να γίνεται αυτή η ομολογία? Δεν είναι ανακόλουθο αυτό το πράγμα? Και ο άλλος το καταλαβαίνει και σου λέει, άλλα λέει αυτός και άλλα κάνει. Το έχουμε ακουστά πολλές φορές αυτό. Άλλα μας λες και άλλα κάνεις. Επομένως, αυτή η κατηγορία των ανθρώπων δικαίως θεωρούνται ανακόλουθοι ή ακόμη μπορεί να τους πεις και απίστους ανθρώπους που για κάποιο άλλο λόγο κηρύττουν εκείνα τα οποία δεν κάνουν. Ο σωστός άνθρωπος έχει συνέπεια πράξεως και λόγου. Όχι λόγου και πράξεως, πράξεως και λόγου, όπως μας λέει και ο Κύριος σε ένα σημείο του Ευαγγελίου που λέει το εξής. Ο πράξας και λαλίσας, ή μάλλον αυτός ο οποίος εφαρμόζει τις εντολές και μετά τις διδάσκει. Δηλαδή, ο δάσκαλος πρέπει απαραίτητος να έχει εφαρμόσει
αυτά τα οποία έρχεται να διδάξει στους άλλους. Αν όμως χρειαστεί, άνθρωποι είμαστε, και συμβαίνει ο δάσκαλος να λέει κάτι το οποίο δεν κάνει, οφείλει με ταπεινότητα να πει: αυτό είναι το σωστό, εγώ δεν μπορώ να το κάνω όμως. Αυτό δεν είναι αίρεση, αυτό είναι ομολογία της αδυναμίας μας να εφαρμόσουμε ένα σωστό πράγμα. Προσέχτε το αυτό παρακαλώ. Εκείνος που λέει, ναι, το Ευαγγέλιο λέει για νηστεία. Ο Χριστός νήσεψε 40 ημέρες, ο Μωυσής νήσεψε 40 ημέρες. Οι Άγιοι νηστεύανε. Η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, της Σαρακοστές κλπ. Εγώ όμως προσπαθώ να νηστέψω, αλλά δεν τα καταφέρνω. Αυτός είναι σωστός χριστιανός και αληθινός χριστιανός. Ποιος είναι ο επιπόλαιος και ο μη σωστός χριστιανός? Αυτός που λέει, ναι, να νηστεύουμε, βέβαια να νηστεύουμε, αλλά δεν νηστεύει ο ίδιος. Ή, ακόμα χειρότερα, η αίρεση είναι όταν λέει κανείς, μα δεν χρειάζεται νηστεία. Στον 20ο αιώνα να νηστεύεις, μου λέγει κάποιος. Τι σημασία έχει αν είναι 20ος, 21ος, 22ος αιώνας? Σημασία έχει ότι ο Θεός έχει θεσμοθετήσει την νηστεία. Και ο Κύριος ενίστεψε. Και οι μαθητές μου λέει θα νηστέψουν μόλις φύγω εγώ. Πώς λοιπόν έρχεται κάποιος και λέει ότι δεν χρειάζεται νηστεία? Να πει δεν μπορώ να την κάνω, ναι. Το παραδέχομαι. Του βγάζω το καπέλο και του λέω εντάξει. Αφού δεν μπορείς και το ομολογείς, κάνε αγώνα να μπορέσεις. Ή κάνε ό,τι μπορείς σε πάση περιπτώσει. Γιατί ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αλλά όχι όμως να λες ότι δεν χρειάζεται νηστεία. Όχι να λες ότι το Ευαγγέλιο λέει δεν μιλάει για τις προγαμιαίες σχέσεις. Μιλάει. Τι να πούμε, ότι δεν μιλάει? Μα οι νέοι δεν μπορούν να εγκρατευτούν κλπ. Εντάξει, δύσκολο είναι. Μήπως και τις άλλες εντολές μπορούμε να τις κάνουμε εύκολα? Μπορούμε να σταματήσουμε τη γλώσσα μας από το να κριτικάρει όλη μέρα τους άλλους και μερικές φορές να τους τσεκουρώνουμε κιόλας. Να τους βρίζουμε. Να παίρνουμε το δικαίωμα που έχει ο Θεός να κρίνει στα χέρια μας και να γινόμαστε κριτές. Και μετά ο Θεός μας πει, έλα εδώ. Εγώ σε έβαλα μαζί μου στο θρόνο για να κρίνουμε τους ανθρώπους. Δεν ξέρεις ότι το έργο της κρίσεως είναι δικό μου? Ο αποκλειστικός κριτής είμαι εγώ με κάπα κεφαλαίο. Εσύ ποιος θα βάλει να κρίνει στους άλλους? Μήπως σου είπα εγώ έλα εδώ και κάνε μαζί μου την κρίση, ελάτε να κρίνουμε τους ανθρώπους, όπως είπε ο Κύριος στους μαθητές του, λέει θα κρίνετε τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Αλλά αυτό όχι εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, όταν θα πετύχετε και θα έρθετε στη Βασιλεία μαζί μου να ξαναδούμε τη γιορτή αυτή, το αιώνιο Πάσχα που θα είναι μαζί με τον Πατέρα μου και τους αγγέλους, ο Πατήρ, ο Υιός και Άγιο Πνεύμα στο θρόνο και από κάτω οι πρεσβύτεροι και οι μαθητές, τότε λέει θα κρίνετε τις φυλές της 12 του Ισραήλ και τότε θα σας επιτρέψω να είσαστε μαζί μου, να ασκείτε μαζί μου την δικαιοσύνη σε κάθε αιών. Έτσι. Άρα λοιπόν να μην προτρέχουμε και να μην παίρνουμε το έργο της κρίσεως στα χέρια μας, διότι κριτής είναι μόνο ο Θεός. Να μην δεχόμαστε να παίζουμε το ρόλο του κριτή. Βεβαίως, λέει κάπου αλλού να κρίνουμε την δικαίαν κρίση. Αυτομάτως ο άνθρωπος κρίνει μέσα στο μυαλό του. Αλλά λέει την δικαίαν και συμπαθή κρίση. Δηλαδή, να μην κρίνεις ασυμπαθώς και με διαφορετικό μέτρο που κρίνεις τον εαυτό σου. Να μην βάζεις τον εαυτό σου λίγη ποινή, ένα χρόνο για τον εαυτό μου, 100 χρόνια για τους άλλους. Αλλά όση ποινή βάζεις για τον εαυτό σου, τουλάχιστον αυτή, ούτε και αυτό είναι σωστό να δίνουμε εμείς ποινές, διότι δεν είμαστε εμείς εκπρόσωποι του Θεού επί γης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λέει με όποιο μέτρο κρίνεις, θα κριθείς. Μας συμφέρει να κρίνουμε επίοικος τους ανθρώπους, γιατί με το ίδιο μέτρο θα πάρει ο Θεός το δικό μας μέτρο και θα μας κρίνει εμάς. Και πιο κάτω στην επιστολή λέει: «Μη ζώνα τούτον ούκα έχω χαρά, ή να ακούω τα αιμά τέκνα, ενα ηλυθία περιπατούντα». Ακριβώς. Τι θα μπορούσε να ευχαριστήσει περισσότερο τον Απόστολο Ιωάννη? Τι φαντάζεστε ότι μπορούσε να τον ευχαριστήσει περισσότερο στη ζωή του από το ότι να ακούει και να μαθαίνει ότι τα παιδιά του τα πνευματικά πηγαίνουν καλά. Τα πνευματικά του τέκρα. Και το λέει, δεν έχω μεγαλύτερη χαρά από αυτή τη χαρά όταν μαθαίνω ότι τα παιδιά μου περιπατούν εν αληθεία. Είναι η ποιμαντική χαρά. Η χαρά που αισθάνεται ο Τσοπάνης όταν βλέπει το πίμνιό του
να πηγαίνει καλά. Χαίρεται όταν βλέπει τα πνευματικά του παιδιά να είναι υγιή πνευματικά. Και όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί αδελφοί, την επιστολή αυτή του Γαΐου μας τη στέλνει ο Άγιος μας και σε μας. Διότι ο καθένας από μας είναι ένας Γάιος, δηλαδή ένας ο οποίος αγωνίζεται στον πνευματικό του χριστιανικό αγώνα. Αυτή είναι μια πολύ μικρή επιστολή. Παρ' όλα αυτά όμως, όποιος τη διαβάσει καθρεπτίζεται μέσα σε αυτά, διότι αισθάνεται ότι τα γράφει ο Άγιος Ιωάννης για αυτόν. Αγαπητέ, πιστών ποιείς εάν εργάσει εις τους αδερφούς και εις τους ξένους. Αγαπητέ αδερφέ, λέει, αγαπητέ μου, λέει, πράττεις έργο σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη, εννοώ εκείνο που εργάστηκες ως τώρα και θα εργαστείς στο μέλλον στους αδερφούς, τους γνωστούς και τους αγνώστους που έχουν ανάγκη φιλοξενίας, τους ξένους δηλαδή. Αυτό τι μας λέει, ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός πραγματικά πρέπει να φέρνει το μήνυμα του Χριστού. Και αυτό το μήνυμα του Χριστού ήταν η χαρά των Αποστόλων και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι βλέπω ένα χωράφι μπροστά μου το οποίο χρειάζεται σπορά και αυτοί μιλάνε για τους δικούς τους θεούς, λέει, αλλά ας πάμε εμείς να τους μιλήσουμε για τον Χριστό και την Ανάστασή Του. Όπως ακριβώς μίλησε και στους λόγους του ο Παύλος, ποτέ δεν παρέλειπε να μιλά για τον Χριστό και την Ανάσταση. Διότι αυτό ήταν το καινούριο μήνυμα στον κόσμο. Στον κόσμο τον χριστιανικό, στον κόσμο αυτόν ο οποίος έρχεται και παρέρχεται και πρέπει να λάβει τα μηνύματα αυτά. Διότι εάν δεν λάβει αυτά τα μηνύματα ο κόσμος, τότε θα έρθει η στιγμή που θα πει ότι άδικα έζησα σε αυτή τη ζωή και δεν εξετέλεσα κάποιο σοβαρό σκοπό που ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Και συγχρόνως εδώ βλέπουμε μια δομική δύναμη μέσα στη δημιουργία. Υπάρχουν οι αντιθέσεις, ο πόλεμος λέγανε οι αρχαίοι είναι πατήρ πάντων και είναι κίνητρο δημιουργίας, αλλά ο δημιουργικός αυτός, η δημιουργική δύναμη αυτή πρέπει να συνθέτει, να ευωδώνει και να μην καταστρέφει. Διότι, όπως ξέρουμε, ο πόλεμος, ο εξωτερικός πόλεμος, καταστρέφει την ανθρωπότητα. Ενώ ο πνευματικός πόλεμος, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ανασκευάζει, την ανεβάζει δηλαδή την ανθρωπότητα σε ψηλότερο επίπεδο. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε ότι αυτός ο πνευματικός πόλεμος που θα γίνει και θα σας μισούνε, λέει, υπέρ εμού, θα φέρει τα αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι με τους μάρτυρες, με τα μαρτύρια εξαπλώθηκε ο Θεός. Βλέπαν ο κόσμος τους μάρτυρες, οι οποίοι βγαίναν στο μαρτύριο και ζηλεύανε πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν και αντιμετωπίζαν το θάνατο με χαρά, με ψαλμούς και γινόντουσαν τόσα θαύματα. Ο πόλεμος, ο πνευματικός λοιπόν, είναι αναπόφευκτος μέσα στην ανθρωπότητα και μέσα στον ίδιο τον ψυχισμό του ανθρώπου. Έχουμε ένα διαρκή αόρατο πόλεμο μέσα μας. Το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Και ο Θεός είναι Θεός της αγάπης, ο οποίος ευωδώνει αυτόν τον πνευματικό πόλεμο προς το καλό όταν ο άνθρωπος είναι καλοπροαίρετος. Όποιος δεν αγωνίζεται πνευματικά, χάνει καιρό, χάνει έδαφος και θα βρεθεί την τελευταία στιγμή παγιδευμένος, μέσα σε μια παγίδα. Θα τον εζώσουν σιγά σιγά οι εχθροί, θα έρθει σε έναν κλειό και στο τέλος της ζωής του θα δει ότι πάει, τώρα τι κάνουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από πουθενά. Συνεπώς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε μέσα στην αγάπη αλλά και στον συνεχή πνευματικό πόλεμο. Πρέπει να εννοήσουμε ότι είμαστε δύο φορές αδέλφια και να αποφεύγουμε τον εξωτερικό πόλεμο, ο οποίος γίνεται για προσωπικές αντιδικίες και από τα μίση που συσσωρεύονται ο ένας λαός για τον άλλον. Έχουμε την ίδια ουσία σαν άνθρωποι, το ίδιο αίμα, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Και δεύτερη φορά, είμαστε εμείς αδέρφια του Χριστού.
διότι κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το αίμα αυτό δένει τους χριστιανικούς λαούς. Και γι' αυτό το αίμα του Χριστού έγιναν όλα εμείς στην ανθρωπότητα. Και οι πόλεμοι αστρέφονται καλά των χριστιανών. Σπάνιες εξαιρέσεις είναι που οι χριστιανοί έκαναν πόλεμο στους άλλους. Δεν ήταν χριστιανοί δηλαδή. Διότι όταν πήγαιναν οι κονκισταδόρες του Πάπα στην Νότια Αμερική για να καταλάβουν τις χώρες αυτές με το πρόσχημα του χριστιανισμού, ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν το ήθελε αυτό ο Θεός σε καμιά περίπτωση. Και όσοι κάναν αυτά, αν τα κάναν και οι Βυζαντινοί σε κάποια αναλογία, πολύ μικρότεροι, πάρα πολύ μικρότεροι, αυτοί επιτίθεται εναντίον του Βυζαντίου τόσα χρόνια και αυτοί άρχισαν τις αδικίες. Και αυτό ιστορικά είναι εξακριβωμένο. Το λέει ο Στίβεν Ράσιμαν, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος επιστήμον, ιστορικός και βυζαντινολόγος, ο οποίος έγινε και ορθόδοξος. Αποδεχόμεθα λοιπόν και μένουμε εμείς στον αμυντικό πόλεμο και όχι στον επιθετικό πόλεμο. Και ας φτάσουμε τώρα προς το τέλος της επιστολής για να ακούσουμε το τελευταίο πεντάλεπτο που μας μένει μια φωνή από το παρελθόν ενός άξιου ιεράρχη. Λοιπόν, πριν όμως θα συνεχίσουμε και θα πούμε «Υπέρ γαρ του ονόματος εξήλθων μηδέν λαμβάνοντες από τον εθνικό λέγω δε ότι η φιλοξενία σου αυτή θα είναι υπηρεσία στο Θεό, διότι αυτοί για το όνομα του Θεού βγήκαν στην περιοδία χωρίς να λαμβάνουν τίποτα από τους εθνικούς προς οποίους κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Εμείς λοιπόν, χριστιανοί αδελφοί, οφείλουμε να υποδεχόμεθα με φιλοξενία και πάσαν βοήθεια τους θειού τους άνδρας για να γίνουμε συνεργάτε προς διάδοση της αληθείας. Έγραψα στην Εκκλησία περί της φιλοξενίας αυτής, αλλά ο διοτρεφής που επιθυμεί να κατέχει τα πρωτεία επί των μελών της Εκκλησίας αρνείται να αναγνωρίσει το αποστολικό μου αξίωμα και με δε με δέχεται ως πρεσβύτερο. Εδώ βλέπουμε ένα παράπονο που εκφράζει ο Άγιος. Για τούτο, εάν δώσει ο Θεός, θα έλθω προς σας, θα υπενθυμίσω σε όλους σας τα έργα που πράττει με λόγους κακούς, κατηγορών αβασίμως και ανοήτως ημάς, και μη αρκούμενος το να μην κατηγορεί, ούτε αυτός δέχεται τη φιλοξενία, στη φιλοξενία τους αδερφούς που περιοδεύουν προς διάδοση του Ευαγγελίου, αλλά και τους εμποδίζει. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και το ζυζάνιο μέσα στη χριστιανική κοινότητα που θέλουν να τον φιλοξενήσουν. Και αν αυτοί επιμένουν να τους φιλοξενήσουν, τους πετά έξω από την εκκλησία. Αυτός ο Δημήτριος, ο Διοτρεφής. Και ο Δημήτριος και ο Διοτρεφής, δύο δηλαδή είναι εδώ πρόσωπα, τα οποία έχουν φιλοπρωτεία, βλέπουμε. Θέλουν να υπερφαλαγγίσουν ακόμα και τον Άγιο Ιωάννη. Αγαπητέ, συνεχίζει το γάρι, μη μιμού το κακό. Δηλαδή, μη μιμήσε το κακό, αλλά μιλήσε το αγαθό. Εκείνος που πράττει το αγαθό κατάγεται και αναγεννήθηκε από το Θεό. Εκείνος που πράττει το κακό δεν έχει δει το Θεό και ούτε από μακριά δεν τον εγνώρισε. Ούχε ώρα και τον Θεό, λέει. Όποιος πράττει το κακό δεν έχει γνωρίσει το Θεό. Για τον Δημήτριο έχει δοθεί αγαθή μαρτυρία από όλους. Α, λοιπόν, ο Διατρεφής είναι αυτός που έφερε σκάνδαλα, ενώ ο Δημήτριος είναι καλός. Μιλάει για μια ορισμένη κοινότητα, εκεί που βρίσκεται ο Γάιος. Για τον Δημήτριο έχει δοθεί αγαθή μαρτυρία από όλους. Και από αυτή την αλήθεια των πραγμάτων, αλλά και εμείς δίδουμε καλή μαρτυρία για αυτόν. Και ξέρετε εκ πείρας ότι η μαρτυρία μας είναι αληθής. Είχα πολλά να σου γράψω, αλλά δεν θέλω με μελάνι και με κάλαμο να σου γράψω. Ελπίζω πολύ γρήγορα να σε δω και τότε θα μιλήσουμε κατευθείαν στόμα με στόμα. Στόμα προς στόμα. Δηλαδή αυτό που λέμε διαζώσεις. Και χαιρετάει ο Άγιος και κλείνει την επιστολή. Ήθε να είναι ειρήνη εισέ. Σε χαιρετούν εγκαρδίως οι τρέφοντες συμπάθεια και φιλία προς εμάς αδελφοί. Χαιρετήστε ονομαστικώς ένα-ένα τους φίλους και αδελφούς. Αυτή ήταν η επιστολή, η τρίτη του Ιωάννου, που είχε, δεν μας έφτασε, βλέπετε η ώρα, να πούμε τη μισή επιστολή και να δούμε τα διδάγματα τα οποία κρύβει μέσα ο λόγος ο Αποστολικός. Και τώρα αγαπητοί, θα ήθελα να ακούσουμε κάτι, σας παρακαλώ, ας το προσέξετε. Μιλάει κάποιος σκαπανέας, κάποιος σπουδαίος, ιεράρχης της Εκκλησίας μας, ο οποίος δυστυχώς τώρα είναι υπερήλικας, κοντεύει τα 100, είναι ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης.
στον οποίο υποκλίνεται ολόκληρη η αδελφότητα Σταυρός, και εκεί μπορείτε να βρείτε τις κασέτες του, τις οποίες σας συνιστώ, διότι έχει πάρα πολλά μηνύματα, και όχι μόνο αυτά, αλλά είναι και φλογερός, φλογερός ρήτορας. Ακούστε τον. Δεν ξέρω πώς ακούγεται το μικρόφωνο. Αγαπητοί, τελείωσα. Δύο λέξεις και τελειώνει. Διότι ο Χριστός μας είναι ο άξιο, ο ασύλληπτος άξιο, πέραξε το οποίο περιστρέφεται ο κόσμος ολόκληρος. Είναι ακόμα και η μαρτυρία ενός μεγάλου Ρώσου διανοητού, ο οποίος θεωρείται προφήτης της ρωσικής γης, ότι ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, υπήρξε αυτό το πνεύμα το οποίο καταδικάστηκε επί τσαρικού καθεστώτος εις την Σιβηρία, και μαζί του δεν πήρε τίποτε άλλο. Τούτο πήρε μαζί του. Και πάνω από αυτό το βιβλίων βγήκαν τα αριστουργήματα του Ντοστογεύση, τα οποία και μέχρι σήμερα εκδίδει και αυτό ακόμα το άθεο καθεστώς, και τα οποία κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο, και τα συνιστώ να τα διαβάσετε ιδίως τους αδελφούς Καραμαζόφ. Και το τιμωρία και έγκλημα είναι σεξπίδια δράματα, ανώτερος του Σέξπιρ ο Ντοστογεύση. Λοιπόν, τον πήγανε στην Ερημιά. Κάποιος φοιτητής της Μόσχας της εποχής εκείνης, επηρεασμένος από το πνεύμα της αθεΐας και απιστίας, τον εκκλησίασε τον Ντοστογεύση και του λέει: «Πιστεύεις εσύ?» Το είπε σε μια εποχή που είχε γίνει θρύλος ο Ντοστογεύσης. Όχι για τη συγγραφή του, αλλά διότι εκείνο το οποίο πίστευε, λάβετε υπόψη ότι καταδικάστηκε θάνατον. Ένα δευτερόλεπτο, ένας κοζάκος ταχυδρόμος από τη Μόσχα, αν σταματήστε, αφήνει τη ζωή του το φιάρτσι. Ένα λεπτό και τι έχει εκτελεστεί. Και περιγράφει αυτή τη στιγμή της τελευταίας του ζωής ο Ντοστογεύσης. Λοιπόν, τον ρώτησε ένας φοιτητής, ποιητής, φαντασμένος, επηρεασμένος από το πνεύμα της Γαλλικής Επαναστάσεως. Λέει, εσείς, λέει, παγκόσμιος λογοτέχνης τώρα, πιστεύεις στον Χριστό? Πιστεύω στον Χριστό! Μα πιστεύεις? Πιστεύω στον Χριστό όπως η μάνα μου. Και τον ρωτάει εκπρίτω, κι αν έρθει εποχή που η επιστήμη θα αποδείξει ότι ο Χριστός είναι παραμύθι, εσύ θα κάνεις? Και απήντησε με γλωσσερό βλέμμα, τον κοίταξε το φοιτητάριον, όταν στο γεύσης ο κολοσσός της λογοτεχνίας του λέει: «Δεν πιστεύω ότι θα έρθει ποτέ τέτοια εποχή, τέτοιος κόσμος. Δεν πιστεύω να έρθει ποτέ που επιστήμη, διότι επιστήμη που γράφεται όχι με μικρόν έψιλον, αλλά με κεφαλαίον έψιλον, γονατίζει μπροστά στον Χριστό και προσκυνάει τον Χριστό. Δεν πιστεύω να έρθει τέτοια εποχή που επιστήμη θα νίκει τον Χριστό». Μα δεν μπορεί να έρθει. Εάν έρθει λοιπόν εποχή κατά την οποία τυφλή επιστήμη, λέει ο Ντοστογεύσης, αρνηθεί τον Χριστό, εγώ δεν αρνούμαι τον Χριστό. Πιστεύω όπως η γιαγιά μου, πιστεύω όπως η γενναία όλων των Ρώσων. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο παρόμοιο λέγει και ο δικός μας Παπαδιαμάντης, που λέγει: «Μέσα εδώ στην Αθήνα, με το πνεύμα του Ροίδη και το πνεύμα των Αθέων, είχαν ανοιχτεί τα πάντα. Ένα στεκότανε, με στην άβυσο της αθείας και απιστίας, ένα στεκότανε ο Παπαδιαμάντης. Πιστεύω, αγαπώ, λατρεύω τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό». Αυτό είναι το πνεύμα το οποίο διαποτίζει τα συγγράμματα, τα οποία έχουν και Σεξπίριον και το Στογεύσιο πνεύμα, ο νεότερος εδώ συγγραφέας, όπως είναι ο Παπαδιαμάντης. Πιστεύω. Και δεν πιστεύω μόνο αυτοί. Ό,τι ωραίων, παιδιά, 50 χρόνια δουλεύω μέσα στο έθνος μου, με πολλές περιπέτειες, με κινδύνους, με θανάτους. 50 χρόνια έχω διαβάσει πολλά βιβλία, αλλά όσο περνούν τα χρόνια τόσο καταλαβαίνω, ό,τι ωραίων, ό,τι υψηλών, ό,τι μέγα, ό,τι ουράνιων. Το είπε ο Χριστός. Δεν υπάρχει το είπε ο Χριστός κατά τούτο τίποτα. Δι' αυτό τελειώνω και εγώ και σας λέγω, αγαπητά μου παιδιά, εγώ είμαι ειδήσεις. Σύστε Ανατολή, η ωραία Ανατολή, που αν δουλέψετε χριστιανικά θα πλάσετε μια καινούργια πατρίδα, μια ωραία πατρίδα άρθρων του ουρανού και μετέωρων του κόσμου ολοκλήρου. Τελειώνω και λέγω, συνοψίζω όλη την δασκαλία αυτή, την πενιχράδη δασκαλία, και τονίζω με όλη την ιδιωτομία μόνο. Όπου είναι ο Χριστός, πού είναι ο Χριστός? Είναι στο σπίτι, είναι στην αγορά, είναι στο εμπόριο, είναι στα δικαστήρια, είναι στο στρατόνα, είναι στην κυβέρνηση, είναι στην εκκλησία. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι η αλήθεια. Όπου λείπει ο Χριστός, εκεί είναι το ψεύδος. Όπου είναι ο Χριστός, είναι η δικαιοσύνη. Όπου λείπει ο Χριστός, είναι αδικία και αρπαγή. Όπου είναι ο Χριστός, είναι η αγάπη. Όπου λείπει ο Χριστός, είναι το μίσος του άγριον. Όπου είναι ο Χριστός, είναι το βόσκο. Όπου λείπει ο Χριστός, είναι το σκότος.
όπου είναι ο Χριστός είναι ο Παράδεισος. Όπου λείπει ο Χριστός είναι η κόλασης. Και κόλασης, κόλαση έγινε η γη, γιατί σταυρώσαμε εκ νέου τον Χριστό. Ο νεότης, ο νεότης ελληνική, πίστευε στον Χριστό. Υπράνω μικρών ονομάτων, ταπεινών ονομάτων, πρωταγωνιστής του βίου σας, της ιστορίας σας, του κόσμου, είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. Και τροποποιών, αλλάζω λίγο το στίχο του εθνικού μου ποιητού, του εθνικού μας ποιητού λέγω, ο νεότης ελληνική, κλείσε με στην καρδιά σου τον Χριστό για να σταθείς κάθε είδους μεγαλείων. Αυτό το κομμάτι από μια καρδιά που είναι γεμάτη από ζέση του Αγίου Πνεύματος και αγάπη του Χριστού, τελειώσαμε και σήμερα τη σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά, αν ο Θεός θέλει θα είμαστε πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.